Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Έτσι είναι ή κάπως έτσι, διότι ναι. Ο αγώνας αυτός πραγματικά δεν έχει τέλος. Είναι μία από τις μάχες οι οποίες πρέπει να δοθούν, οι οποίες δόθηκαν και οι οποίες θα συνεχίσουν να δίδονται στο επίπεδο των δικαστήριων. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Και λέω ευτυχώς γιατί το ένα αφορά το... που είναι το κακό σκέλος, ότι δυστυχώς έχουμε τα πρόστιμα εις βάρος μας, αυτές τις πράξεις εις βάρος μας. Το ευτύχημα είναι ότι μπορούμε και είμαστε ακόμα ζωντανοί για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, τη δικαίωσή μας μέχρι το τέλος. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την υπόθεση αυτή καθ' αυτή. Τι ήταν, κάποια πρόστιμα από το ΦΠΑ, τι ήταν? Ναι, ήταν πρόστιμα για ΦΠΑ, για παραγωγικές δαπάνες, τις οποίες εκπέσαμε. Ναι. Είχε γίνει κάποιος έλεγχος, ακυρώθηκε, επανήλθε και τώρα η Διεύθυνση Επιλύσεις Διαφορών ξανακύρωσε για 4 από τις επίδικες χρήσεις με ένα καλό αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι διαγράφει οριστικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Με τον καταλογισμό είναι περισσότερο από 500.000 ευρώ. Αν βάλουμε και τις προσαυξήσεις μέσα, προσεγγίζει, υπερβαίνει το εκατομμύριο. Νομίζω ότι είναι αυτό που σας είπα πριν, μια πρώτη σημαντική επιτυχία. Ξεκαθαρίζει μια σημαντική υπόθεση και ένα σημαντικό χρέος του ερασιτέχνη και προσδοκούμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον και στα υπόλοιπα μέτωπα που έχουμε ανοιχτά. Γίνεται μια προσπάθεια, έχουμε παρατηρήσει από αρκετούς συλλόγους για το ζήτημα αυτό, για το ζήτημα εννοώ των χρεών των ερασιτεχνικών σωματείων, και νομίζω ότι και η κυβέρνηση δείχνει μια έτσι καλή διάθεση προς αυτό το μέτωπο. Κοιτάξτε, ασφαλώς τώρα προσεγγίζεται ένα άλλο θέμα, γιατί αυτό που σας περιέγραψα πριν δεν έχει σχέση με αυτό που λέτε. Το ζήτημα των χρεών στα οποία αναφέρεστε, υποθέτω, έχει να κάνει με την έκδοση των φερόμενων εικονικών τιμολογίων του παρελθόν, τα οποία έχουν σωρεύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό για τις εταιρείες οι οποίες έχουν ελεγχθεί. Εταιρείες σωματεία προκειμένου τα οποία έχουν ελεγχθεί και εταιρείες ως λήπτες των φερόμενων εικονικών τιμολογίων. Αυτό το ζήτημα για κάποια από τα σωματεία εκκρεμεί στο δικαστήριο. Εκκρεμεί στα δικαστήρια, μεταξύ αυτών είναι και ο σύλλογος μας, ο σύλλογος Άρης. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια στο επίπεδο της κυβέρνησης. Είναι πάρα πολλά σωματεία τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες και τα οποία σαφώς έχουν υποθηκεύσει πλήρως το μέλλον τους, δεν μπορούν να λειτουργήσουν υπό την δαμόκλειο σπάθη τέτοιων προστήμων, τέτοιου ύψους προστήμων. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, έστω και σε επίπεδο πολιτικό, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα, γυρνώντας στον ερασιτέχνη, σαφώς και εσείς ως μέλος του συλλόγου και γνωρίζοντας καλά την κατάσταση, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια πέρα από το σημάζεμα στην όλη προσπάθεια που γίνεται, στην όλη κατάσταση του συλλόγου. Όλα τα τμήματα, ο Άρης έχει πάρα πολλά τμήματα, έχει υποχρεώσεις, έχει πάρα πολλούς αθλητές, παιδιά κτλ. Γίνεται μια προσπάθεια τώρα και για το μπάσκετ, το οποίο είναι μια ανώνυμος εταιρεία, είναι η ΚΑΕ. Αλλά μπαίνει μπροστά ο ερασιτέχνης για να βρεθεί μια λύση απέναντι σε ένα διοικητικό αδιέξοδο. Ο ερασιτέχνης ως εκ του νόμου και ασκώντας τα δικαιώματα που του παρέχει το 10% των μετοχών της ΚΑΕ, κάνει μια προσπάθεια η οποία είναι ανάλογη με αυτό που σας προπεριέγραψα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να δοθεί μια λύση. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά επιτευχθεί. Ο ερασιτέχνης οφείλει να κάνει αυτή την προσπάθεια, την κάνει εδώ και καιρό. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι που περιγράψατε, που έχει να κάνει με τα τμήματα κλπ., πραγματικά δίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη, ένας πολύ μεγάλος καθημερινός αγώνας. Όντως. Για να ανταποκριθεί ένας σύλλογος χωρίς έσοδα σε αυτές τις διαδικασίες, με μεγάλο μόχθο και αγώνα και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από τον κόσμο που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, είτε κοντά στα παιδιά του, είτε κοντά στο σύλλογο γενικότερα. Δεν είναι εύκολο, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όλα τα σωματεία διάγουν πάρα πολύ δύσκολες μέρες και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά σίγουρα και εξαιτίας αυτού που συζητήσαμε πριν, που πραγματικά έχει υπονομεύσει την ορθή και εύρυθμη λειτουργία τους. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν κατατοπιστικά αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Χαιρετώ. Για χαρά. Arena FM στους 89 και 4.